Να ξεκινήσουμε με τους πρώτους εκλεκτούς καλεσμένους που έχω εδώ κοντά μου σήμερα και θα είμαστε μεταξύ μας. Είναι λοιπόν η κυρία Μαρία Κούλα και ο Παναγιώτης Κρανάς. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ με αφορμή ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ που διοργανώνεται στην πόλη. Μαρία, εσύ είσαι ψυχολόγος, ενώ ο Παναγιώτης ο Κρανάς είναι ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΨΕΠ. Και νομίζω έχουμε πάρα πολλά να πούμε, οπότε να τα βάλουμε σε μία τάξη όλα. Θα μου επιτρέψουμε να ξεκινήσω από τον Παναγιώτη ως πρόεδρο της ΕΨΕΠ, να μάθουμε 2-3 πράγματα αρχικά για την ΕΨΕΠ, τι είναι η ΕΨΕΠ και θα περάσουμε στη συνέχεια στο πολύ ενδιαφέρον αυτό φεστιβάλ. Σε ευχαριστώ, Χριστόφορο, για την πρόσκληση. Η αφορμή της πρόσκλησης είναι η διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ, του 6ου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας, που και φέτος οργανώνουμε με επίκεντρο την ΕΨΕΠ, αλλά κυρίως με τις δύο μόνιμες δομές που έχει, τα δύο οικοτροφεία, της Κόνιτσας και της Άρτας. Είναι το 6ο στη σειρά. Φέτος έχει σαν θέμα την αξιοπρέπεια και πρόληψη στην ψυχική υγεία. Προσπαθεί να προσαρμόσει το θέμα αυτό το κεντρικό στο κεντρικό θέμα, στο ευρύτερα ας πούμε απαιτητό θέμα που τίθεται κάθε χρόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Προσπαθούμε μέσα από ορισμένες τουλάχιστον πολύ εξειδικευμένες δράσεις που θα έρθει η ώρα να τις συζητήσουμε στην πορεία σε σχέση με το πρόγραμμά μας, να ενσωματωθούμε στο πλαίσιο αυτό και να ανταποκριθούμε στην απέτηση του οργανισμού. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να κάνουμε και κάποιες άλλες δράσεις γύρω από το φεστιβάλ που να μπορούμε να κάνουμε πράγματα που έχουν τοπική αναφορά, τοπικό ενδιαφέρον κλπ. Να σας πω ορισμένα πράγματα για αυτό που με ρωτήσατε. Τι είναι η ΕΨΕΠ? Η ΕΨΕΠ είναι μια αστική μικροσκοπική εταιρεία. Είναι δηλαδή ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είναι ένας φορέας της κοινωνίας των πολιτών που ιδρύθηκε πριν από 12-13 χρόνια από μια ομάδα ανθρώπων κάτω από ένα κοινό όραμα, που το όραμα αυτό συμπυκνώνεται πάνω στην αίσθηση της, όχι της προσφοράς ακριβώς για να μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά στην αίσθηση της προσέγγισης των αναγκών ορισμένων ομάδων του πληθυσμού μας, όπως είναι οι ευπαθείς και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Γύρω από αυτή την ανάγκη συγκεντρώθηκε το ενδιαφέρον και η προσπάθεια ορισμένων ανθρώπων. Έκτοτε μεγιστοποιήθηκε η συμμετοχή και η διάθεση. Αποκτήσαμε έτσι ένα καλό momentum και είμαστε σήμερα σε μια θέση να πούμε ότι κάναμε ορισμένα πράγματα σε αυτό το μεσοδιάστημα, μονιμότερα ή λιγότερο μόνιμα, και προσπαθούμε σε σχέση και με τις νεότερες και πιο συγκεκριμένες και πιεστικές ανάγκες που προκύπτουν με βάση και την κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη χώρα μας σιγά σιγά, να ανταποκριθούμε όσο μπορούμε, όχι μόνο μας φυσικά, με την σύμπραξη και άλλων φορέων αντιστοίχων εμάς που υπάρχουν και στην περιοχή μας και ευρύτερα στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκό χώρο. Γιατί νομίζουμε ότι γύρω από το κομμάτι της δικτύωσης και της συνένωσης των προσπαθειών μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση, ας πούμε. Ειδικά της σημερινής εποχής. Είναι γεγονός, όπως λες και εσύ, ότι η εποχή επιβάλλει δράση τέτοιων δομών και εταιριών όπως η δικιά σας. Δυστυχώς, ενδεχομένως, για τους περισσότερους, χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο ψυχολογική υποστήριξη και γενικότερα παρεμβάσεις προς το καλύτερο. Ακριβώς. Και νομίζω μία τέτοια είναι και το φεστιβάλ που ετοιμάζεται την Παρασκευή. Να πω ορισμένα πράγματα για το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ προσπαθεί ακριβώς, όπως είπα και πριν, να βάλει στα δικά μας μέτρα και ανάγκες αυτό το κεντρικό μήνυμα. Υπάρχει γύρω από την προσέγγιση φετινή μια αίσθηση να κάνουμε τουλάχιστον μια καλύτερη αρχή γύρω από την ανάγκη της σύζευξης, της συνύπαρξης, της χρήσης των τεχνών, κάθε μορφή τέχνης, στην υπηρεσία της ψυχικής υγείας. Φέτος προσπαθήσαμε αυτό να το πετύχουμε μέσα από την χρήση της τέχνης της φωτογραφίας και διοργανώσαμε εδώ και ένα-ενάμιση μήνα ένα διαγωνισμό. Ήταν στον αέρα μέχρι πρότινος, στον οποίο μπορούσαν να συμμετέχουν ενήλικες συμπολίτες αλλά και ευρύτερα πολίτες της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Γύρω από το γενικό θέμα, ένα κλικ για την ψυχική υγεία. Συμμετείχαν περίπου 35 ενδιαφερόμενοι. Το θέμα ήταν ίσως και κάπως περισσότερο έτσι, στο μυαλό των ανθρώπων, ίσως απαιτητικό. Θα συνδυαστεί αυτή η δράση του διαγωνισμού με μια έκθεση φωτογραφίας που θα αποτελέσει και την εναρκτήρια εκδήλωση του φεστιβάλ την ερχόμενη Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 ώρα. Και στην οποία και τις φωτογραφίες θα εκτεθούν όλα αυτά τα έργα των δημιουργών και θα απονεμηθούν και τα αθλοθετημένα έπαθλα από εμάς. Θέλω όμως να πει ορισμένα πράγματα με ή χωρίς, ας πούμε, έτσι, ερωτήματα από εσάς και η Μαρία Κούλα, η συνεργάτης μάλλον. Σαφέστατα, γιατί την έχουμε αφήσει παραπονεμένη μέχρι στιγμής. Μαρία, για πες μας και εσύ. Ναι, να πω έτσι, να συμπληρώσω σε σχέση με αυτά που λέγατε
Πρωτήτερα ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που μας έχει κινητοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια να δημιουργήσουμε το φεστιβάλ και έχει να κάνει πάρα πολύ έντονα με το κομμάτι της φωτογραφίας και της τέχνης είναι η απενεχοποίηση της ψυχικής διαταραχής και η πρόληψη του στίγματος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις δομές και όλες τις δράσεις μας έχουμε παρατηρήσει ότι ο κόσμος ακούγοντας και βλέποντας τις λέξεις ψυχική υγεία, το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό του είναι η ψυχική διαταραχή και όχι η υγεία. Mm-hmm. Και αυτό αποτυπώθηκε κατά κάποιον τρόπο και θα φανεί και από την έκθεση φωτογραφίας. Επομένως, η δική μας σκέψη είναι όλο το φεστιβάλ και όλες οι μορφές τέχνης και το φεστιβάλ να λειτουργήσει ως ένα μέτρο πρόληψης κατά του στίγματος, ώστε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο θέμα με την θέμα ψυχικής υγείας ή αλλιώς κάποια ψυχική διαταραχή, να νιώθουν άνετα να μιλήσουν γι' αυτό και να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς στην κοινωνία, όπως ακριβώς ζει και ένας άνθρωπος που έχει, για παράδειγμα, μια καρδιοπάθεια. Mm-hmm. Και πηγαίνει στο γιατρό του και υποστηρίζεται από όλο το σύστημα και από τους φίλους κτλ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έτσι επιθυμούμε και για τους ανθρώπους που έχουν μια διαταραχή. Πιο συγκεκριμένα, έτσι για το δικό μας το φεστιβάλ, οι δράσεις έχουν αυτό το κομμάτι της πρόληψης και της ενημέρωσης για τις ψυχικές διαταραχές. Ταυτόχρονα όμως με ένα κομμάτι ψυχαγωγικό και έτσι πιο διασκεδαστικό. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή την Παρασκευή με τα εγκαίνια. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον πολιτιστικό χώρο Δημήτρης Χατζής. Θα έχουμε τα εγκαίνια την Παρασκευή 6 ώρα, τα εγκαίνια της έκθεσης και τα εγκαίνια και την έναρξη του φεστιβάλ και θα ακολουθήσει μια μουσική παράσταση από το Μουσικό Λύκειο των Ιωαννίνων και το βράδυ θα ακολουθήσει μια παράσταση θεατρική από το Γυμνάσιο Ελεούσα στο Φιώρο του Λεβάντε. Η βασική μας εκδήλωση είναι το Σάββατο το πρωί. Πρόκειται για μια επιστημονική ημερίδα με θέμα πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι φέτος το θέμα που έχει οριστεί παγκόσμια μάλλον, 10 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και κάθε χρόνο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τοποθετεί κάποιο θέμα πάνω στο οποίο γίνονται δράσεις παγκόσμια. Φέτος το θέμα είναι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας. Οι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας περιγράφονται ως μια ανθρώπινη υποστήριξη σε ανθρώπους που βιώνουν τραυματικά γεγονότα και βρίσκονται σε μια έντονη κατάσταση, νιώθουν μια έντονη δυσφορία μέσα σε μια κρίση, όπως για παράδειγμα ένα ατύχημα, ένα σεισμός, μια μεγάλη πλημμύρα ή ακόμα και μια πιο μικρή, το να πλημμυρίσει το σπίτι σου και να μην γνωρίζεις και να μην μπορείς να κάνεις πράγματα και να σε πιάσει μια πολύ μεγάλη δυσφορία και ένας πανικός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βλέπει ότι υπάρχει ανάγκη οι άνθρωποι που δεν έχουν γνώσεις ψυχικής υγείας να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτό το κομμάτι και να προσφέρουν στους ανθρώπους, όπως γίνεται με τις σωματικές ασθένειες, προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε έναν άνθρωπο που παθαίνει έμφραγμα. Okay. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να μας πει ότι χρειάζεται να δώσουμε και πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας. Και το Σάββατο, λοιπόν, θα διοργανώσουμε μια ημερίδα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και σε συνεργασία με την Τέψη Ιωνίνων Θεσπρωτείας, Κέρκυρας, Κοζάνης, Γρεβενών και Φλόρινας και Καστοριάς και σε συνεργασία με τον ψυχιατρικό τομέα Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Χατζικώστα, ενημερώνοντας ακριβώς τον κόσμο για το τι είναι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, ποια πράγματα πρέπει να μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να βοηθήσουν έτσι σε ένα πολύ αρχικό πλαίσιο και μεταφέροντας την εμπειρία ανθρώπων που ήδη κάνουν κάτι αντίστοιχο, όπως είναι οι πυροσβέστες, όπως είναι η Τροχαία, όπως είναι ο Ερυθρός Σταυρός, να μας μεταφέρουν την εμπειρία τους και να δούμε ποιες ανάγκες υπάρχουν. Και ταυτόχρονα η εταιρεία σε ένα δεύτερο πλαίσιο σκοπεύει να φτιάξει και να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των ανθρώπων. Το απόγευμα στον ίδιο χώρο η κυρία Βίκη Βάβα με το ανοιχτό παράθυρο διοργανώνει ένα σεμινάριο δραματοθεραπείας. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν κάνοντας μια αίτηση στην εταιρεία. Mm-hmm. Και την Κυριακή το πρωί θα πραγματοποιήσουμε με τη βοήθεια των αθλητικών συλλόγων και με τη βοήθεια των συλλόγων των ατόμων με αναπηρία κάποια παιχνίδια ειδικά που να δείχνουν
πώς μπορεί να συμμετέχει ένας άνθρωπος που δεν έχει αναπηρία και πώς νιώθει στην κεντρική πλατεία. Και το βράδυ θα παρουσιάσουμε στην εκδήλωση Κυριακές στο Πανί μία ταινία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Cervantes και την Πρεσβεία της Ισπανίας, την ταινία που ονομάζεται «Πληγή». Είναι μία ταινία που θα δώσει το στίγμα μιας συγκεκριμένης διαταραχής προσωπικότητας, οριακή προσωπικότητα όπως ονομάζεται, η οποία μπορεί να ακούγεται λίγο μακρινή, όμως ταυτόχρονα έτσι βρίσκεται σε... Πολλοί άνθρωποι, ας πούμε ότι δυσκολεύονται έχοντας αυτού του τύπου την προσωπικότητα, θα έρθει έτσι λίγο πιο κοντά μας μέσα από αυτή την ταινία. Και τη Δευτέρα το πρωί θα βρισκόμαστε στην περιφέρεια με τις υπόλοιπες δομές αποκατάστασης των Ιωαννίνων να ενημερώσουμε τον κόσμο για όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν από όλες αυτές τις ημέρες και κυρίως για τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας. Είναι ένα τετραήμερο εκδηλώσεων, πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Κάτι θες να πεις όμως, Παναγιώτη, ναι, πάνω σε αυτό, για να σχολιάσουμε. Ανέπτυξε πολύ ωραία και εύληπτα το πρόγραμμα η Μαρία. Εγώ θέλω έτσι να πω, έτσι, σαν ποια ήταν η αφορμή για όλο αυτό, πώς στήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Η κεντρική εκδήλωση, όπως είπε η Μαρία, είναι η ημερίδα του Σαββάτου, που προσπαθεί, γιατί είναι ένας από τους βασικούς μας σκοπούς, να φέρνουμε σε επαφή την επιστημονική γνώση και δράση με τις ανάγκες των ανθρώπων στο επίπεδο της κοινωνίας. Προσπαθούμε δηλαδή να φέρουμε στο ίδιο χώρο την γνώση του επιστήμονα με την ανάγκη του χρήστη της γνώσης αυτής ή τον άνθρωπο που τη χρειάζεται στο πεδίο της εργασίας του ή στο πεδίο της εθελοντικής προσφοράς. Προσπαθούμε δηλαδή την ημέρα εκείνη να συνεισφέρουμε το πολύ σημαντικό αυτό εργαλείο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ώστε να τεθεί υπόψη των ανθρώπων που ενδεχομένως θα το χρειαστούν ή το χρειάζονται ήδη και να μέσα από μια γόνιμη συνύπαρξη στον ίδιο χώρο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γύρω από αυτό στο μέλλον και πώς μπορούμε όλα αυτά τα πράγματα να τα φέρουμε στα χέρια ή στο μυαλό του ανθρώπου που τα χρειάζονται. Επίσης, με βάση αυτή την αφετηρία στήσαμε γύρω από αυτό διάφορες δράσεις που όπως πάντα έχουν σαν σκοπό να ενημερώνουν ή ευαισθητοποιούν τον κόσμο γύρω από ορισμένα ευαίσθητα θέματα. Αυτό επιτυχάνεται φέτος και με την απόπειρα να εισαγάγουμε το θέμα που περιέγραψε η Μαρία μέσα από την προβολή της συγκεκριμένης ταινίας, αλλά και με τη δράση που για μας είναι πολύ σημαντική της Κυριακής, του πρωινού της Κυριακής, που θα δημιουργήσουμε έτσι ένα κατάλληλο περιβάλλον, παιδιά με και χωρίς αναπηρία να ζήσουν από κοινού ένα περιβάλλον παιχνιδιού και διασκέδασης που νομίζουμε ότι θα τα φέρουν πιο κοντά στο επίπεδο το βιωματικό. Σαφέστατε. Και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρθηκε η Μαρία να μην επεκταθώ. Εγώ θα πω πριν κάνω το σχόλιο μου ότι η είσοδος όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ φυσικά είναι ελεύθερη. Οπότε νομίζω όλοι μας έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή μέσα από αυτές τις τέσσερις μέρες, αν όχι και στις τέσσερις, να συμμετέχουμε και εμείς σε κάποια από αυτές τις δράσεις και τις εκδηλώσεις, οι οποίες έχω την αίσθηση θα συνδράμουν πάρα πολύ. Είναι μια ζήτηση που κάναμε περιπτώντας και προχθές εδώ στην εκπομπή, φίλες και φίλοι, όσοι θυμάστε, να απενεχοποιηθεί λίγο η ψυχολογία, γιατί. Κυρίως σε παλαιότερες εποχές νομίζω ήταν λίγο θέμα ταμπού το να πει ο άλλος ότι πάω σε ψυχολόγο ή γενικά να ανοίξει ένα θέμα ψυχολογίας και ψυχιατρικής. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό. Βασικά οι άνθρωποι όταν έχουν πραγματικά ανάγκη απευθύνονται και γνωρίζουν που πρέπει να απευθυνθούν. Ωστόσο πραγματικά αυτό είναι κάτι αρκετά ιδιωτικό και δεν χρειάζεται ο καθένας να βγαίνει και να λέει ότι έχω κάποιο πρόβλημα και πηγαίνω για βοήθεια. Αν κάποιος αισθάνεται άνετα φυσικά μπορεί να το πει. Αυτό που είναι ταμπού, ταμπού και στίγμα ακόμα και το βλέπουμε και εμείς έτσι στους ανθρώπους μας είναι η αντιμετώπιση που μπορεί να έχουν άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα και αυτό είναι αρκετά εμφανές. Εκεί υπάρχει ακόμα όντως το στίγμα και εκεί υπάρχει και μεγάλη προκατάληψη ώστε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα προβλήματα να βρουν δουλειά, να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία, να υπάρξουν άνετα μέσα στο σύστημα. Για παράδειγμα, η πρόσβαση ανθρώπων, ας πούμε, με αναπηρία είναι δύσκολη ακόμα και στο να περπατήσουν στο πεζοδρόμιο. Εκεί δείχνει ότι κάποια πράγματα σαν κοινωνία δυσκολευόμαστε να τα αποδεχτούμε. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει σχιζοφρένεια και χρειάζεται να νοσηλευτεί στην ψυχιατρική κλινική και αυτό το πράγμα να τον ακολουθεί στη ζωή του. Όλο αυτό το κομμάτι της ψυχικής διαταραχής δημιουργεί και ένα φόβο
δημιουργεί και μία προκατάληψη. Όμως, μιλώντας γι' αυτό και οι δικαίοι αλλά και οι άνθρωποι που έχουν έτσι αυτά τα προβλήματα και οι λήπτες αλλά και οι οικογένειές τους, νομίζω ότι το θέμα αρχίζει να έρχεται πιο κοντά σε κάθε οικογένεια, να ακούγεται, να ανοίγεται και να βρίσκει ένα δρόμο ώστε να μπορεί να πλέον οι άνθρωποι να ακουμπήσουν στους συνανθρώπους τους έτσι και λίγο πιο δημιουργικά. Mm-hmm. Και σε αυτό το κομμάτι, οι πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας νομίζω ότι θα αρχίσουν να απενεχοποιούνται όταν πλέον ο κόσμος αντιληφθεί ότι μπορεί να βοηθήσει σε έναν άνθρωπο που έχει βιώνει ένα πολύ έντονο γεγονός και ο ίδιος δυσκολεύεται να το διαχειριστεί. Μπαίνει και ο ίδιος σε ένα κομμάτι εκπαίδευσης ώστε να μπορεί να παρέχει αυτή τη βοήθεια. Είναι όλο το φεστιβάλ και όλες οι δράσεις μας έχουν αυτή τη βάση στο να καταπολεμηθεί αυτό το στίγμα. Mm-hmm. Και κυρίως αυτό φάνηκε και έτσι και αποτυπώθηκε και από τη φωτογραφία. Εγώ θα το ξαναστηρίξω γιατί θα το υποστηρίξω ξανά, γιατί λέγοντας ψυχική υγεία, αμέσως η σκέψη πηγαίνει στη διαταραχή. Δηλαδή, αποτυπώθηκε το στίγμα, αποτυπώθηκε η κατάθλιψη, φάνηκε έτσι μια ένταση, ενώ θα μπορούσε η ψυχική υγεία να είναι η διαπροσωπική σχέση, να είναι το χαμόγελο, να είναι η φιλία, να είναι η θετική διάθεση, είναι ένα κομμάτι ψυχικής υγείας. Αλλά νομίζω ότι γενικώς ο άνθρωπος έχει αυτή την τάση να κοιτάει λίγο περισσότερο το αρνητικό από το θετικό. Το αρνητικό φυσικά, πάντα, γιατί το αρνητικό είναι αυτό που δυσκολεύει. Έτσι, και εκεί χρειάζεται κάποιος να ζητήσει βοήθεια. Όμως, βλέποντας και το υπόλοιπο το θετικό, μπορεί αυτό το κομμάτι να έρθει σε μεγαλύτερη ισορροπία. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό, να είναι οι άνθρωποι σε επαφή με τον εαυτό τους, σε επαφή με τα συναισθήματά τους, για να μπορούν να έρθουν σε μια ισορροπία. Και ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ στο πρόγραμμα του mm-hmm. φεστιβάλ είναι ότι υπάρχει μια ποικιλία εκδηλώσεων, θα έλεγα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, την Παρασκευή που είναι και η έναρξη mm-hmm. του τετραήμερου φεστιβάλ, βλέπουμε ότι έχει συνδεθεί μουσική, θέατρο, η φωτογραφία. Mm-hmm. Νομίζω ότι έτσι μπορεί ο κόσμος, κάποιος θεατρόφιλος, να έρθει με αφορμή την παράσταση να μάθει πράγματα. Αλλά νομίζω ότι και όλες αυτές οι μέθοδοι πάρα πολλές φορές χρησιμοποιούνται και για τη θεραπεία. Mm-hmm. πολλών τέτοιων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω λοιπόν αν το έχετε κάνει εν μέρει σκόπιμα mm-hmm. και αυτό. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς έτσι. Βάζοντας όλες αυτές τις δράσεις, οι οποίες απευθύνονται και σε μικρούς και σε μεγάλους και σε ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα και σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο ειδικό πρόβλημα, που μπορεί να αισθάνονται καλά ή να θέλουν να δουν κάτι περισσότερο για τον εαυτό τους, όπως είναι το σεμινάριο δραματοθεραπείας, mm-hmm. Μπορεί κάποιος να βιώσει όλο το φεστιβάλ ανάλογα και εκείνος με την οπτική την οποία έχει. Είτε θέλει να πάρει πληροφορίες για κάτι πιο συγκεκριμένο, είτε θέλει να έρθει απλά να διασκεδάσει, να δει πράγματα, να ακούσει, να ζήσει, να σκεφτεί και να μας πει και εκείνος τη γνώμη του. Σαφέστατα, υπάρχουν mm-hmm. πάρα πολλές εκδηλώσεις. Νομίζω σίγουρα κάποιοι θα τραβήξει, Παναγιώτη. Mm-hmm. Εξάλλου, όπως λένε και οι επιστήμονες του χώρου, όπως και η Μαρία το λέει συχνά, οι τέχνες εμπλουτίζουν τις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στη ψυχική ασθένεια. Αυτό διαδίδεται στην πρακτική και στην αίσθηση. Και ένας τρόπος που εμείς προσεγγίζουμε και τις τέχνες με αυτόν τον τρόπο είναι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτό το πράγμα να αποκτήσει και άλλες διαστάσεις συν τον χρόνο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ορισμένους που mm-hmm. ενεργά μας βοήθησαν σε αυτό. Σαφέστατα. Είναι αρχίζοντας από την Τομική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας της περιοχής μας εδώ, την πρόεδρό της, την κυρία Φωτιάδου, η οποία και ως πρόεδρος της Τομικής Επιτροπής αλλά και ως επικεφαλής του παραρτήματος εδώ, του τοπικού παραρτήματος του Περιφερειακού Κλάδου της ΕΨΕ της Βορειοδυτικής Ελλάδας, συνεισέφερε τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, την Κεντρική Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, ψυχιατρική εταιρεία, που μας έδωσε την υγεία στην αιγίδα στην εκδήλωση του Σαββάτου. Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Εντών, mm. το οποίο μας επικουρεί όλο αυτό το διάστημα από την αρχή, μας διαθέτει το χώρο αλλά και μας υποστηρίζει πολύπλευρα σε αυτή μας την προσπάθεια. Φορείς αθλητικούς, γενικούς αλλά και στοχευμένους σε άτομα με αναπηρία της πόλης μας, σχολεία της πόλης μας, όπως είναι το Μουσικό Σχολείο και το Λύκειο και το Γυμνάσιο Ελεούσας, που συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή. Και σίγουρα την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα και το Ινστιτούτο Θερβάντες, που ανταποκρίθηκαν σχεδόν σε χρόνο μηδενικό στο κέλευσμά μας να μας δώσουν την ταινία, γιατί ήταν δύσκολο να τη βρούμε επειδή είναι σχετικά πρόσφατη.
Τους ευχαριστούμε και αυτούς. Και κυρίως εγώ αισθάνομαι την ανάγκη σαν την επικεφαλής του οργανισμού να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που είναι τόσα χρόνια μαζί μας και η Μαρία είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και πολλοί άλλοι που βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα και συνεχίζουν να βοηθούν και θα συνεχίσουν να βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Το έχω πει και το λέω πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Η ομαδική δουλειά νομίζω φέρνει την επιτυχία και επειδή έχετε μαζευτεί πάρα πολλά αξιόλογα άτομα και ομάδες που έτσι εμπλέκεστε με αυτό το τετραήμερο φεστιβάλ, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και επειδή, όπως είπα στην αρχή, η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις, το βασικό μέρος που θα γίνουν όλα αυτά είναι ο πολιτιστικός πολυχώρος Δημήτρης Χατζής, τα γνωστά μας παλιά σφαγεία, φίλες και φίλοι. Βέβαια, υπάρχει και η κεντρική πλατεία την Κυριακή το πρωί, έτσι. Νομίζω αξίζει τον κόπο κάποια από αυτές τις μέρες, αν όχι ώρες. Να προσκαλέσουμε τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους, να προσεγγίσει καταρχήν το πρόγραμμα ο καθένας που ενδιαφέρεται, να δει δράσεις που είναι πιο κοντά σε νεότερους ανθρώπους και άλλες δράσεις που είναι πιο κατάλληλες για μεγαλύτερες ηλικίες, να επιλέξουν οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους σε πολύ καλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Στην ιστοσελίδα μας www.epsep.gr μπορούν να βρουν αναλυτικά το πρόγραμμα και πληροφορίες για όλες τις δράσεις. Στο τηλέφωνο στο 2651-039-820 μπορούν να παίρνουν σχετικές πληροφορίες. Και τους περιμένουμε στο χώρο είτε του φεστιβάλ, μάλλον του πνευματικού κέντρου, είτε στην κεντρική πλατεία να μας συντροφεύσουν σε αυτές τις δράσεις. Σας ευχαριστώ. Παναγιώτης Κρανάς, Μαρία Κούλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα εδώ στο μεταξύ μας. Η εκπομπή μας είναι ανοιχτή για ό,τι κάνετε, γιατί νομίζω ότι τέτοιες δράσεις αξίζει τον κόπο να τις στηρίζουμε όλοι μας και εμείς εδώ τα τοπικά μέσα με όποιο τρόπο διαθέτουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και ραντεβού Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα στα Παλιά Σφαγεία ή στην Κεντρική Πλατεία με μία ή περισσότερες από όλες αυτές τις δράσεις που έχετε ετοιμάσει στο φεστιβάλ αυτό.